Φίλε μου Αλέξη, το λάβα το γράμμα σου και με ρωτάς τι γίνομαι, τι κάνω. Μάθω γιατρός, πως είπε στη μητέρα μου ότι σε λίγες μέρες θα πεθάνω. Είναι καιρός όπου έπληξα διαβάζοντας όλα τα ίδια που έχω εδώ βιβλία, κι όλα ποθούσα κάτι νέο να μάθαινα που να μου φέρει λίγη ποικιλία. Κι ήρθανε χθες το νέο, έτσι απρόστοκητα σιγά ο γιατρός στο διάδρομο εμιλούσε και τ' άκουσα στην κάμαρα εσκοτίνιαζε κι ο θόρυβος του δρόμου σταματούσε. Έκλαψα βέβαια κάτω από την κουβέρτα μου, λυπήθηκα για σκέψου τόσο νέος. Μα στον εαυτό μου αμέσως υποσχέθηκα πως θα φανώ σαν πάντοτε γενναίος. Θυμάσαι ταξίδια ονειρευόμουνα και είχα ένα διαβήτη και ένα χάρτη και πάντα για να φύγω ετοιμαζόμουνα κι όλο η μητέρα μου λέγε το Μάρτι. Τώρα στο τζάμι ένα καράβι εσκάρωσα και ένα του μάγκρου στιχάκι έχω σκαλίσει. Θλίψει στα ταξίδια κρύβεται άπειρη κι εγώ για ένα ταξίδι έχω κινήσει. Να πεις όλους τους φίλους χαιρετίσματα, αν τύχει να απαντήσει στην Ελένη πως με ένα φορτηγό πες της μπακάρισα και τώρα πια να μη με περιμένει. Αλήθεια ο χαρός ήθελα να ερχότανε σαν ένας καπετάνιος να με πάρει, χτυπώντας τις βαριές πέτσινες μπότες του και ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει. Αλέξη, νιώθω τώρα πως σε κούρασα, μπορεί κιόλας να σε καμά να κλάψεις. Δε θα βρεις βέβαια λόγια για μια απάντηση, μα δε θα λάβεις κόπο να μου γράψει.